Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγιεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμηθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε το μυστήριο της Εκκλησίας σύμφωνα με τον Άγιο Πορφύριο και λέγαμε μέχρι τώρα για τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία μας δίνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία κατά αναλογία βέβαια της κάθαρσης του πνευματικού αγώνος που κάνει ο άνθρωπος και εστιαζόμαστε στον Άγιο Πορφύριο, επειδή η μελέτη μας αφορά σε αυτό το σύγχρονο Άγιο και θυμόμαστε από την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε για το πώς επεσκίασε η Θεία Χάρις τον Άγιο Γέροντα. Όπως λέγει ο ίδιος, βρισκόταν στο Κυριακό, την κεντρική εκκλησία δηλαδή της σκήτης των Καυσοκαλυβίων και εκεί είχε πάει και ο γέροντας Δημάς, ο οποίος δεν τον είχε αντιληφθεί, γιατί ο μικρός τότε ακόμα, Άγιος Πορφύριος, ήταν μέσα στο σκοτάδι, περίμενε να αρχίσει η ακολουθία. Ο Άγιος αυτός Ρώσος γέροντας άρχισε να κάνει μετάνοιες και να πέφτει σε μια κατάσταση εκστάσεως. Και αυτή η Θεία Χάρις, λέγει, η οποία τον έλουσε και το άξιζε το φως, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι αυτή η Χάρις ακτινοβόλησε και σε μένα. Τόσο πολύ τον επεσκίασε η Χάρις, ώστε ακτινοβόλησε και σε μένα. Τότε ξέσπασε και σε μένα ο πλούτος της Χάριτος. Φαίνεται δηλαδή εδώ πώς κοινωνούμε μέσα στην Εκκλησία τα χαρίσματα ο ένας του άλλου. Γι' αυτό άλλωστε και ο Θεός μας δίνει τα Θεία Χαρίσματα για να υπηρετούμε, να διακονούμε ο ένας τον άλλον και να γίνεται το έργο του Θεού μέσα στην Εκκλησία, το οποίο τελικά είναι να μας ενώνει με τον Θεό και με τον πλησίον. Να γίνουμε όλοι ένα, όπως ο ίδιος ο Κύριος προσευχήθηκε στην αρχιερατική του προσευχή, ή να όσοι νέν. Να γίνουμε όλοι ένα, με τον Χριστό, με την Αγία Τριάδα, αλλά και μεταξύ μας. Αυτή η ενότητα, η ένωση, γίνεται με το Πνεύμα του Άγιου, με τη Θεία Χάρη. Πρέπει να ξέρουμε ότι, να το πούμε έτσι απλά, έχουμε δύο Άγια Πνεύματα, εντός εισαγωγικών η λέξη βέβαια, έτσι. Έχουμε το πρόσωπο Άγιο Πνεύμα, στο οποίο δεν μετέχουμε, δεν ενωνόμαστε με το πρόσωπο δηλαδή, και έχουμε και την Θεία Χάρη, την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία λέγεται και αυτή Άγιο Πνεύμα, και η οποία είναι και η ενέργεια του Πατρός και του Υιού. Είναι η ενέργεια των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Σε αυτή την ενέργεια, η οποία και αυτή λέγεται Άγιο Πνεύμα, ή αλλιώς λέγεται και Θεία Χάρη, σε αυτή μετέχουμε. Μπορούμε να ενωνόμαστε με αυτή. Και αυτή η χάρις είναι που ενεργεί μέσα μας την κάθαρση από τα πάθη, τον φωτισμό και την ένωση με το Θεό.
και την ένωση μεταξύ μας. Αυτή τη χάρη ο Χριστός μας την ονομάζει δόξα και λέγει στον ενουρανής πατέρα του, στην προσευχή που έκανε, την αρχιερατική του, λίγο πριν συλληφθεί και οδηγηθεί στο Σταυρό, τη δόξα, λέγει, που μου έδωσες, λέει στον ενουρανής πατέρα του, αυτή τη δόξα την έδωσα εις τους Αποστόλους, αυτούς που μου έδωσες, τους μαθητές μου, την οποία την πήρα κι εγώ από εσένα ως άνθρωπος, την άκτιστη Θεία Χάρη, γι' αυτό και λέγεται και Χριστός, δηλαδή χρησμένος με την Θεία Χάρη, χρησμένος από τον Θεό Πατέρα, αλλά και ο ίδιος έχρισε τον εαυτό του ως Θεός, την ανθρώπινη φύση. Αυτή τη χάρη λοιπόν, την άκτιστη Θεία Χάρη, που αλλιώς λέγεται και δόξα, λέγει ο Χριστός μας, αυτή που μου έδωσες Πάτερ μου, την έδωσα και εγώ σε αυτούς που μου έδωσες, τους Αποστόλους, γιατί είναι όσοι είναι, για να είναι ένα, όπως και εμείς, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, είμαστε ένα. Από εδώ καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο λάθος έχουν οι οικουμενιστές και όλοι οι αιρετικοί, οι οποίοι λένε ότι δεν έχει σημασία η πίστης, μπορούμε να γίνουμε ένα και χωρίς να έχουμε την ίδια πίστη, χωρίς δηλαδή να έχουμε το ίδιο δόγμα. Ας κρατήσουν οι καθολικοί, οι λεγόμενοι ρωμαιοκαθολικοί, στην πραγματικότητα δεν πρέπει να λέγονται έτσι, πρέπει να λέγονται παπικοί. Ας κρατήσουν λοιπόν οι παπικοί τα δικά τους, πιστεύω, ας κρατήσουν και το Φιλιόκουβε και ό,τι άλλο έχουν κάνει ως καινοτομία έχουν εισάγει μέσα στην πίστη μας. Ας κρατήσουν και οι Ορθόδοξοι τα δικά τους, τα δικά μας δηλαδή εμείς, ας κρατήσουν και οι οποιοδήποτε άλλοι χριστιανοί λεγόμενοι, προτεστάντες, ευαγγελικοί, παντικοστιανοί κλπ. Και δεν πειράζει, είναι διαφορετικές παραδόσεις, έτσι το λένε. Η ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, άκουσον, αν είναι δυνατόν, τελεία διαστροφή των όρων και μπορούμε να γίνουμε ένα, να τα βρούμε, λέει, σε επίπεδο κοινωνικό, σε επίπεδο ηθικό ενδεχομένως, να συνεργαζόμαστε για να κάνουμε καλές πράξεις και γιατί όχι και να έχουμε και κοινό ποτήριο και κοινή λατρεία. Ας μην έχουμε κοινή πίστη. Αλλά αν δεν υπάρχει κοινή πίστη, κοινό δόγμα, δεν μπορούμε να έχουμε και κοινή ζωή. Γιατί τα δύο αυτά πράγματα, το δόγμα, η πίστη και το ήθος, η ζωή, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Οι παπικοί και οι προτεστάντες, όλοι αυτοί οι λεγόμενοι χριστιανοί, στην πραγματικότητα δεν είναι χριστιανοί, δεν είναι, δηλαδή μετέχοντες στην Εκκλησία, είναι εκτός Εκκλησίας και επομένως εκτός χάριτος και εκτός σωτηρίας. Γιατί εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι καημένοι έχουν φύγει από την ορθή πίστη, από το ορθό δόγμα, άρα έχουν φύγει και από την Εκκλησία. Άρα δεν έχουν μυστήρια, δεν έχουν Θεία Χάρη, δεν έχουν ιεροσύνη, δεν έχουν αυτή τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίδει ο Χριστός μας στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους, σε αυτούς που έχουν αποστολική διαδοχή, δηλαδή στους αρχιερείς και στους ιερείς, και αυτοί μετά την δίνουν ο ένας τον άλλον, είναι το μυστήριο της ιεροσύνης, της χειροτονίας, και βεβαίως και με τη χάρη αυτή που παίρνουν, την ειδική χάρη της ιεροσύνης, μας δίνουν και εμάς τη Θεία Χάρη διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων. Όχι βέβαια την ειδική χάρη της ιεροσύνης, αλλά τη χάρη η οποία μας καθαρίζει, μας φωτίζει και μας θεώνει. Ένας λοιπόν που δεν έχει χειροτονία, που δεν έχει αυτή τη δόξα, την άκτιστη Θεία Χάρη, δεν έχει ιεροσύνη, δεν μπορεί να κάνει μυστήρια, δεν μπορεί να δώσει αυτή τη δόξα στους πιστούς, σε αυτούς που τον πλησιάζουν. Επομένως καταλαβαίνω ότι και οι πιστοί των παπικών, οι πιστοί του παπισμού, οι πιστοί του προτεσταντισμού δεν έχουν αυτή τη Θεία Χάρη. Δεν έχουν αυτή την άκτιστη δόξα. Άρα δεν μπορούν να είναι ένα ούτε με το Θεό, ούτε μεταξύ τους, ούτε και με εμάς. Δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ένα. Γιατί ο Κύριος είπε, για να είναι ένα, τους έδωσε αυτή τη δόξα που μου έδωσες εσύ, Πάτερ μου. Αυτή τη δόξα, τη Θεία Χάρη, η οποία φτάνει από τους Αποστόλους μέχρι σε εμάς, για το μυστηρίο της ιεροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα η μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι οικουμενιστές, οι αιρετικοί, είναι πια να πείσουν όλους τους Ορθοδόξους ότι και οι παπικοί έχουν ιεροσύνη και οι Προτεστάντες και ότι έχουν μυστήρια. Γι' αυτό και διαδίδουν και την βαπτισματική λεγόμενη θεολογία και έμεσα απλή σαφώς μας λένε δηλαδή ότι υπάρχει βάπτισμα και στους παπικούς και στους Προτεστάντες. Αρκεί να
γίνεται η τριπλή αυτή, ας πούμε, μνημόνευση, το βάθισμα στην Αγία Τριάδα. Και οπότε είναι έγκυρο. Μα αν είναι έγκυρο, σημαίνει ότι έχουν ιερείς, ότι έχουν ιεροσύνη. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι εκτός εκκλησίας και δεν έχουν ούτε ιερείς ούτε ιεροσύνη. Βλέπετε πόσο ύπολα λοιπόν προσπαθούν να ξεγελάσουν τους πιστούς Ορθοδόξους ότι μπορούμε να γίνουμε ένα και με τους παπικούς και με τους Προτεστάντες, γιατί τάχατε υπάρχει βάφτισμα κοινό, το ίδιο βάφτισμα, το ίδιο μυστήριο. Ισχύει το βάφτισμά τους, οπότε έχουν και αυτή την ίδια δόξα, την ίδια χάρη που έχουμε και εμείς. Είναι ψέμα. Κορυφαίο ψέμα. Γι' αυτό έχουν σημασία τεράστια αυτά που λέμε εδώ. Μόνο οι Ορθόδοξοι πιστοί έχουν αυτή τη Θεία Χάρη, την δόξα αυτή, η οποία μπορεί να μας ενώνει με τον Θεό και μεταξύ μας. Και γι' αυτό και μέσα μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει και η κοινωνία των χαρισμάτων, όπως βλέπουμε εδώ, να μεταλαμπαδεύεται, να ακτινοβολείται, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, η χάρις από τον Γεροδημά, το Ρώσο αυτό ασκητή, εις τον νεαρό, πολύ μικρό τότε, στην ηλικία Άγιο Πορφύριο. Και να γεμίζει ο Άγιος Πορφύριος με χαρίσματα, με αγιοπνευματικά χαρίσματα. Δέχτηκε βέβαια αυτή την ακτινοβολία της χάρις ο Άγιος Πορφύριος, γιατί είχε δεκτικότητα. Ήτανε έτοιμος να τη δεχτεί. Θα λέγαμε πως είναι ένα καντιλάκι με το φυτιλάκι του έτοιμο να ανάψει. Έτσι η φωτιά που είχε μέσα του Άγιος Γέροντας Δημάς, που την είχε πάρει βέβαια από τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα, αυτή την φωτιά την μετέδωσε και στον Άγιο Πορφύριο. Ο Γέροντας, αλλά και ο καθένας μας, δέχεται τη Θεία Χάρη στο μέτρο που αγαπά το Θεό και τον συνάνθρωπο. Γιατί είναι η πρώτη και κορυφαία εντολή, η διπλή εντολή της αγάπης προς τον Θεό και στον συνάνθρωπο. Αν λοιπόν αγαπούμε, που σημαίνει τηρούμε τις εντολές του Θεού, τότε γινόμαστε δεκτικοί των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή γινόμαστε δεκτικοί αυτής της δόξας που δίνει ο Θεός στους Αποστόλους και στους Διαδόχους Του και σε όλους εμάς τους πιστούς, την δόξα ή αλλιώς την Θεία Χάρη ή αλλιώς το Άγιο Πνεύμα. Αν ο άνθρωπος δεν αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά τον πλησίον, που είναι το ίδιο, ουσιαστικά οι δύο εντολές είναι μία εντολή, τότε δεν μπορεί να κοινωνήσει τον Θεό, να κοινωνήσει σε αυτή τη δόξα, σε αυτή τη Θεία Χάρη, να μετέχει σε αυτή τη χάρη. Επομένως δεν μπορεί να γίνει ένα ούτε με τον Θεό, ούτε με τον πλησίον. Να γιατί ο άνθρωπος νιώθει άδειος, ας είναι και ορθόδοξος και βαπτισμένος, να γιατί ο άνθρωπος αποτυχάνει στο γάμο του, γιατί δεν μπορεί να ενωθεί ο άνδρας με τη γυναίκα, η σύζυγη, εάν δεν έχουν αυτή τη δόξα, αυτή την άκτη Θεία Χάρη ενεργό. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιου ενεργό, που σημαίνει να αγαπούν και οι δυο τον Θεό και τον πλησίον. Αργά ή γρήγορα θα φτάσουν να χωρίσουν ή θα ζουν συμβατικά σαν δυο ξένοι. Γιατί η αγάπη, η αληθινή αγάπη, είναι η αγάπη αυτή του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη αυτή της άκτης της δόξας, η αγάπη που χορηγείται μέσω αυτής της άκτης της δόξας, της άκτης της Θείας Χάρης. Και αυτή την αγάπη μπορεί να την έχει μόνο ο άνθρωπος που είναι ενεργό μέλος, ζωντανό κύτταρο της Εκκλησίας. Δηλαδή πιστεύει ορθά, ορθόδοξα, αλλά και ζει ορθόδοξα, ζει σωστά. Σήμερα δυστυχώς οι πλήστοι ορθόδοξοι θεωρητικά θα λέγαμε δεν έχουν χάσει την πίστη τους. Ή τέλος πάντων κάποιοι. Αλλά οι πλήστοι έχουν χάσει την ορθόδοξη ζωή, δεν ζουν ορθόδοξα. Οπότε δεν έχουν ενεργό αυτή τη δόξα, αυτή την άκτη τη χάρη και γι' αυτό δεν μπορούν και να ενωθούν ούτε με το Θεό ούτε μεταξύ τους. Γι' αυτό αποτυχάνει ο γάμος, αποτυχάνουν οι φιλίες, αποτυχάνουν οι οποιασδήποτε κοινωνικές θα λέγαμε προσπάθειες για συμφιλίωση, για συναδέλφωση, για καταλλαγή και μια απλή συνεργασία δεν μπορεί να γίνει σωστά εάν και να ευδοκιμήσει εάν ο άνθρωπος δεν είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας, δεν έχει ενεργό τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πείτε μέχρι σε ενός σημείου και οι εγκληματίες ενώνονται και κάνουν κάποια κοινά πράγματα μαζί βέβαια, αλλά μετά από λίγο τσακώνονται και μπορεί και να φωνεύσει ένας τον άλλον προκειμένου να πάρουν αυτό που θέλουν.
Οι άνθρωποι μέσα αλλά και έξω από την Εκκλησία αλληλοεπηρεαζόμαστε, γιατί υπάρχει η κοινή φύση. Κατεξοχήν μέσα στην Εκκλησία, αλλά και εκτός Εκκλησίας, υπάρχει αυτός ο αλληλοεπηρεασμός. Επειδή υπάρχει κοινή φύση και ο κάθε άνθρωπος έχει και την ψυχή του, η οποία ως πνευματική μπορεί να αισθάνεται την ψυχή του άλλου. Έλεγε ο γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος, ότι τα μέλη της Εκκλησίας μπορούμε να επικοινωνούμε μυστικά και να βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Το γεγονός είναι ότι επιδρούμε ο ένας τον άλλον. Τα καλά μας αισθήματα, η αγάπη δηλαδή που έχουμε στην καρδιά μας, η καλοσύνη, ασκούν καλή επιρροή στους άλλους, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και αντιστρόφως, τα κακά αισθήματα, έτσι η κακή διάθεση, η κακία, τα πάθη, επιδρούν αρνητικά και στους άλλους. Όταν κάποιος αμαρτάνει, επηρεάζει και το περιβάλλον. Αντανακλά κατά κάποιο τρόπο αυτή την κακή, τη δαιμονική ενέργεια που έχει μέσα του, γιατί φυσικά με τη δαιμονική ενέργεια και έμπνευση κάνει το κακό, και επηρεάζει και τους γύρω του. Δημιουργεί ένα αρνητικό περιβάλλον γύρω του. Και αντίθετα, ένας που αγιάζεται, που κοινωνεί με τον Θεό, που έχει μέσα το ενεργό του Πνεύμα του Άγιου, αυτή την άκτιστη δόξα, επηρεάζει θετικά και το περιβάλλον. Γι' αυτό δεν μπορεί να πει ποτέ κανείς ότι εγώ αυτό που κάνω το κάνω μόνο για τον εαυτό μου και με τον εαυτό μου και δεν παθαίνει κακό κανένας άλλος, αν κάνει κάτι κακό δηλαδή, μόνο τον εαυτό μου βλάπτω. Είναι ψέμα αυτό. Γιατί όλοι είμαστε συνδεδεμένοι και όλοι επηρεάζουμε ένας τον άλλον. Και η πτώση του ενός είναι πτώση και των άλλων σε έναν βαθμό. Γιατί επηρεάζεται όλη η Εκκλησία, όσον όλοι είμαστε συνδεδεμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε αλλήλων μέλη, ο ένας είναι κομμάτι του άλλου. Όταν λοιπόν κάποιος πέφτει πνευματικά, η πτώση του αυτή έχει μια αντανάκλαση, μια ακτινοβολία σε όλη την Εκκλησία. Και όλη η Εκκλησία, θα λέγαμε, έχει μια ροπή προς τα κάτω, προς την αμαρτία. Αντιστρόφως, αν κάποιος ανορθώνεται, μετανοεί πνευμα και προοδεύει πνευματικά, βοηθά και όλη την Εκκλησία, τα μέλη δηλαδή της Εκκλησίας, να ανορθωθούν, να πορευτούν προς τα άνω, προς τον Θεό. Να γιατί ένας Άγιος έχει τεράστια σημασία για όλη την Εκκλησία. Βλέπετε ένας άνθρωπος όπως ο Άγιος Παΐσιος, χαμένος μέσα στο Άγιον Όρος, που θα έλεγε κανείς, γιατί να ενδιαφερθούμε να τον γνωρίσουμε, για ποιο λόγο. Ένας άνθρωπος σχεδόν αγράμματος, παύτωχος, και όμως τον γνώρισε όχι μόνο η Ελλάδα ολόκληρη, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος και το γνωρίζει και θα το γνωρίζει. Γιατί ακριβώς έγινε κατοικητήριο του Θεού, ενεργοποίησε και φύλαξε τη χάρη, την άκτιστη δόξα που πήρε από το Άγιο Βάθισμα, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, και το ακτινοβόλησε και επηρέασε και επηρεάζει και θα επηρεάζει όλη την οικουμένη, παγκοσμίως. Σε ένα πνευματικό του παιδί έλεγε κάποτε ο Άγιος Πορφύριος, όταν κάποιος εχθρός σου σε βρίζει, σε βλαστημάει, εσύ να βλέπεις την ψυχούλα του και να τη χαϊδεύεις με την προσευχή και την αγάπη. Όταν η κόρη σου κάνει αταξίες, μη την κοιτάζεις, κάνε πως δεν δίνεις προσοχή και χάιδεψε την ψυχούλα της με αγάπη και προσευχή και να δεις πως θα ησυχάσει. Δηλαδή, στο κακό εσύ ανταπόδωσε καλό. Στο μίσος, στην κατάρα, στην ύβρη, στην αδικία, εσύ να ανταποδώσεις αγάπη, να ανταποδώσεις ευλογία, να ανταποδώσεις δικαιοσύνη και θα δεις πώς θα επηρεαστεί θετικά και ο άλλος. Το κακό ποτέ δεν διορθώνεται με το κακό, αλλά με το καλό. Τα καλά σου αισθήματα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, επιδρούν στους άλλους καλά και τα κακά σου κακά. Υπάρχει και ένα περιστατικό με ένα μεγάλο γέροντα που αναφέρεται στο γεροντικό. Αυτός ο γέροντας είχε και κάποιους υποτακτικούς και
Προπορευόντουσαν αυτοί, αυτός πήγαινε πιο πίσω ως γέροντας, ως ηλικιωμένος. Αυτοί λοιπόν οι νεαροί υποτακτικοί του, κάποια στιγμή, όπως πήγαιναν στο μονοπάτι, βρήκαν στο δρόμο έναν ιερέα των ειδώλων και τον απαξίωσαν, του μίλησαν άσχημα, τον κακολόγησαν, τον έβρισαν ουσιαστικά για αυτό που ήταν, που λάτρευε δηλαδή τους δαίμονες ουσιαστικά, τα είδωλα είναι οι δαίμονες. Εκείνος τότε θύμωσε και τους επιτέθηκε, τους έδωσε και από ένα χεράκι ξύλο και τους άφησε. Μετά συναντήθηκε με τον γέροντα. Ο γέροντας, αντίθετα με τους υποτακτικούς του, του φέρθηκε με καλοσύνη. Τον είδε που έτρεχε και του έλεγε «Καημένε, ευλογημένε, πώς τρέχεις» και να ξέρεις ότι μάταια τρέχεις. Του μίλησε με καλοσύνη, με αγάπη, με μία θα λέγαμε συμπόνια για την κατάστασή του, που βρισκόταν μέσα στην πλάνη, μέσα στην ειδωλατρία, μέσα στο ψέμα δηλαδή, της λατρείας των δαιμόνων. Εκείνος κοντοστάθηκε και του λέει, γέροντα του λέει, «Εσύ μιλάς πολύ ωραία. Αυτοί που ήταν πιο μπροστά και τους συνάντησα, μου μίλησαν πολύ άσχημα. Και εγώ λέει τους ξυλοφόρτωσα. Αλλά εσύ λέει μιλάς ωραία. Πώς γίνεται λέει αυτή η διαφορά, γιατί είναι αυτή η διαφορά. Και εξήγησέ μου, γιατί εσύ μιλάς έτσι». Και να μην τα απολυλογούμε, έκανε μια ωραία συζήτηση ο γέροντας με αυτόν τον ιερέα των ειδώλων και τόσο πολύ τον επηρέασε η καλοσύνη του και η αγάπη του που έγινε χριστιανός ορθόδοξος. Μετάνιωσε ο άνθρωπος, εξομολογήθηκε, τέλος πάντων διορθώθηκε, άφησε την πλάνη του και βαφτίστηκε. Και έλεγε ο μεγάλος αυτός γέροντας, βλέπετε λέει, ο καλός λόγος και τον κακό τον κάνει καλό. Ο κακός λόγος και τον καλό τον κάνει κακό. Πόσο επηρεάζει η συμπεριφορά μας τους άλλους. Πολύ επίσης επηρεάζει, όπως μας λέει ο Άγιος Γέροντας, και η εσωτερική μας συμπεριφορά και αντιμετώπιση. Δηλαδή οι λογισμοί που έχουμε για τους άλλους. Η ψυχή του άλλου αισθάνεται με έναν τρόπο μυστικό τη δική μας ψυχή και τα αισθήματα που έχουμε για τον άλλο και πληροφορείται εάν τον αγαπάμε ή όχι. Εδώ βλέπετε, λένε οι επιστήμονες, ακόμα και τα ζώα που δεν έχουν ψυχή αλλά έχουν απλώς ζωή και ένστικτα, αισθάνονται αν τα αγαπάς ή δεν τα αγαπάς. Μέσω της οσμής, λένε οι επιστήμονες, γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει έχει μια οσμή και ο άνθρωπος που μισεί και έχει εχθρικά αισθήματα για το ζώο έχει μια άλλη οσμή και το ζώο το καταλαβαίνει και ανάλογα και αυτό προδιατίθεται απέναντί μας. Η ψυχή λοιπόν των άλλων επηρεάζεται από τη δική μας ψυχή και οι λογισμοί μας επηρεάζουν τους λογισμούς και την κατάσταση της ψυχής των άλλων. Έτσι λοιπόν δίδασκε ο Άγιος, τα καλά αισθήματά σου, έλεγε σε κάποιον υποτακτικό του, σε ένα πνευματικό του παιδί, επιδρούν στους άλλους καλά και τα κακά σου αισθήματα επιδρούν κακώς και στους άλλους. Το ξέρω, απάντησε το πνευματικό του παιδί και συνέχισε. Βλέπω πως όταν δεν αισθάνομαι καλά για κάποιον, είναι και αυτός κακός μαζί μου. Και όταν αισθάνομαι όμορφα, είναι μαζί μου καλός και αυτός. Έλεγε πάλι ο Άγιος Πορφύριος, το μυστικό για να σε αγαπήσουν οι άλλοι, θέλει μία σύζυγος να την αγαπά ο σύζυγός της. Θα λέγει κανείς, λογικό δεν είναι. Να θέλει να έχει αγάπη από το σύζυγο. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχεις είναι εσύ να αγαπήσεις τον άλλον. Όχι εκοφαντικά, θα λέγαμε εξωτερικά, με εξαλωσύνες και εξωτερικές εκδηλώσεις, που πολλές φορές είναι και, όχι ας το πούμε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι κάτι το υποκριτικό. Αλλά να το αγαπήσεις ειλικρινά με την καρδιά σου, με την ψυχή σου. Και η αγάπη, η αληθινή αγάπη εκφράζεται κατ' εξοχήν με την προσευχή. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος, θέλεις να σε αγαπήσει ο σύζυγός σου, εκεί που κάθεται, μπορείς να καθίσεις και εσύ σχετικά κοντά του και να κάνεις μυστικά, κρυφά, μέσα στην καρδιά σου προσευχή για αυτόν.
με αγάπη, με πόνο, με καλοσύνη και θα δεις πώς θα αλλάξει και η διάθεση του συζύγου απέναντί σου και όπως έλεγε χαρακτηριστικά θα έρχεται κοντά σου και δεν θα ξέρει και γιατί έρχεται. Θα ελκύεται από τη Θεία Χάρη και την καλοσύνη και την αγάπη η οποία θα ακτινοβολείται από εσένα προς το περιβάλλον. Αυτό ψάχνει η ανθρώπινη ψυχή. Μια καλοσύνη, μια κατανόηση, μια αγάπη και όταν τη βρει πλησιάζει. Όταν αντίθετα εσύ τρέφεις κακούς λογισμούς για τον πλησίο σου, ας πούμε, να συνεχίσουμε το παράδειγμά μας, η σύζυγος για το σύζυγο και έχει μέσα της μισή κακία, έχει λογισμούς ότι να και τώρα δεν μου μιλάει, ασχολείται με το κινητό του, δεν μου δίνει σημασία, δεν μου λέει τα προβλήματά του, δεν συζητάει, λοιπόν, ή άργησε πάλι και σήμερα δεν ήρθε, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Η ψυχή του τα πληροφορείται όλα αυτά. Μπορεί να μην μιλάει, να μην λέει τίποτα, αλλά το καταλαβαίνει. Το άλλο βράδυ θα έρθει ακόμα πιο αργά. Το άλλο βράδυ ακόμα πιο αργά, γιατί ακριβώς τον αποθείς με τους λογισμούς που φτιάχνεις. Δημιουργείς γύρω σου έναν αρνητικό, μια αρνητική ακτινοβολία, η οποία αποθεί τον άλλον. Το ίδιο αισθάνονται και τα παιδιά. Και όλο το περιβάλλον στο σπίτι μετά γίνεται, θα λέγαμε, τοξικό. Γιατί εσύ δεν έχεις καλούς λογισμούς, δεν έχεις καλοσύνη και αγάπη, δεν έχεις ενεργό μέσα σου το Θεό, το Πνεύμα του Άγιου. Αντίθετα, αν καλλιεργήσεις την καλοσύνη, την αγάπη, μην περιμένοντας να το κάνει πρώτος ο σύζυγος, ο άλλος δηλαδή, κάνοντας εσύ το πρώτο βήμα, θα δεις πώς και ο άλλος μετά θα ανταποκριθεί. Η αγωνία, έλεγε, συνεχίζουμε το θέμα μας, η αγωνία, η ανυπομονησία, οι αρνητικές μας σκέψεις για τον συνάνθρωπο, όπως και οι θετικές, τον επηρεάζουν. Υπάρχει η μη λεκτική επικοινωνία δια της σκέψεως. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, σύμφωνα με μαρτυρία πνευματικού του παιδιού, σε ένα περιστατικό που θα αναφέρουμε παρακάτω, κάνει παρατήρηση στο συγκεκριμένο πρόσωπο που καταγράφει το περιστατικό, διότι είχε αρνητικές σκέψεις για το γέροντα. Δηλαδή, ποιο ήταν το περιστατικό, είχε πάει το πνευματικό παιδί αυτό εκεί, που έμενε ο γέροντας, και ο γέροντας καθυστερούσε, αργούσε να τον δεχτεί. Και αυτός άρχισε να κάνει λογισμούς. Ο γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος, το αισθάνθηκε αυτό. Αισθάνθηκε τους κακούς λογισμούς που είχε το πνευματικό παιδί του. Και του έκανε παρατήρηση. Του λέει, εσύ κάθεσαι τόσες ώρες κλεισμένος μέσα στο αυτοκίνητο και κλαις τη μοίρα σου. Έτσι είχε λογισμούς για τον γέροντα, καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο του περιμένοντας να το φωνάξει ο γέροντας. Και με ενοχλεί συνέχεια και δεν με αφήνεις να κοιμηθώ. Ο γέροντας ήταν κουρασμένος πάρα πολύ, κάθε μέρα πάρα πολλοί άνθρωποι πήγαν να τον δουν και ήθελε λίγο να ησυχάσει, να κοιμηθεί. Και απαντάει το πνευματικό παιδί, πότε σας ενόχλησα εγώ παπουλή? Νομίζω ότι δεν έκανε τίποτα, αφού ούτε καν είχε δει τον γέροντα, πώς τον ενόχλησε. Εγώ τόσες ώρες δεν άνοιξα το στόμα μου, ούτε βγήκα από το αυτοκίνητο. Τι είναι όλα αυτά που μου λέτε σήμερα και με στενοχωρείτε? Δεν μου φτάνουν οι τόσες άλλες στενοχώριες? Και απαντάει ο γέροντας, δεν ξέρω τι λες εσύ, εγώ ξέρω ότι τόσες ώρες με ενοχλούσες. Συνέχεια έλεγες, πότε θα ξυπνήσει, ακόμη θα κοιμηθεί, για ποιον ύπνο μιλάς? Λέει ο Άγιος Γέροντας, μήπως με άφησες να κοιμηθώ εσύ έστω και ένα λεπτό? Με ταλαιπώρησες ευλογημένε πολύ. Αισθανότανε τους λογισμούς, το μονόλογο που έκανε το πνευματικό παιδί μέσα του. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πως μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η αλληλοεπίδραση και θα λέγαμε και η αλληλοπεριχώρηση, ο αλληλοεπηρεασμός. Αλλά και εκτός Εκκλησίας, όπως είπαμε, λίγος πολύ μία ψυχή αισθάνεται την άλλη. Μέσα στην Εκκλησία, με την κοινή συγχρονισμένη προσευχή, υπάρχει αλληλοεπικοινωνία μεταξύ όλων των μελών του σώματος και μετάδοση της Θείας Χάρης. Όταν λέμε
συγχρονισμένη προσευχή, όταν δηλαδή ταυτόχρονα κάνουμε προσευχή. Μπορεί να μην βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά στην ίδια χρονική στιγμή προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Τότε μπορούμε να έχουμε μία πνευματική κοινωνία και ένωση και μετάδοση της Θείας Χάρης. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε σε ένα πνευματικό του παιδί, 10 η ώρα θα συναντηθούμε στην προσευχή. Εκείνο στο σπίτι του, ο Άγιος Πορφύριος εκεί που έμενε, και συναντιόντουσαν και βίωναν καταστάσεις πολύ υψηλές πνευματικές, Θείας Χάρη τους. Προσευχόμενοι ταυτόχρονα. Στην Εκκλησία επικοινωνούμε με τους Αγγέλους και τους Αγίους μας. Σκοπός αυτής της επίγειας ζωής μας είναι να αποκτήσουμε πνευματικά αισθητήρια όργανα. Πνευματική όραση, πνευματική ακοή, πνευματικές αισθήσεις, ζώντας εν τη Εκκλησία. Οπότε μπορούμε να επικοινωνούμε και με την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία, με τους Αγίους μας, με τους Αγγέλους, και ακόμα, αν θέλει ο Θεός, και με τους δικαίους και κοιμημένους. Ο Άγιος Γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος, αξιώθηκε να δει σωματικά τον Άγιο Γεράσιμο και να συνομιλήσουν. Είναι καταγραμμένα όλα αυτά σε διάφορα βιβλία που αφορούν στον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Μέσα στην Εκκλησία επικοινωνούμε νοερός με τους Αγίους μας και αυτοί αμέσως μας ακούνε και μας βοηθούν. Και πολύ περισσότερο με την Παναγία μας και με τον Χριστό μας. Πολλές φορές μία φράση, μία λεξούλα «Χριστέ μου» ή «Παναγία μου» και έκανε θαύμα αμέσως ο Χριστός και η Παναγία. Ας πούμε εν ώψη κάποιου επικειμένου ατυχήματος. Παρεμβαίνει η Παναγία με μία λεξούλα που θα πούμε «Παναγία μου» και σταματάει όλη η εξέλιξη του ατυχήματος. Κάποτε ο γέροντας είπε σε πνευματικά του παιδιά, «Όταν με θέλετε και δεν μπορείτε να με βρείτε, φωνάξτε με. Πέστε μου τι θέλετε και εγώ θα το ακούσω». Γιατί ο Άγιος ήταν πάλι και πάντοτε συντονισμένος με τα πνευματικά του παιδιά μέσω της προσευχής. Και οπότε τους άκουγε με πνευματικό τρόπο. Υπάρχει ένα ωραίο περιστατικό με τον Χατζηγιώργη, αυτόν τον Άγιο Γέροντα, ο οποίος είχε μια περιπέτεια που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή του. Ήτανε χιονισμένα τα μέρη εκεί που ζούσε, στην Κερασιά, και ο γέροντας βρέθηκε μόνος του μέσα στο χιόνι, το οποίο ήταν πάρα πολύ ψηλό, είχε χιονίσει πάρα πολύ και δεν μπορούσε να περπατήσει. Οπότε δεν είχε άλλο τίποτε να κάνει παρά να προσευχηθεί στον Θεό. Προσευχόταν λοιπόν και ο υποτακτικός του, τότε ήταν νέος ο Χατζηγιώργης, άκουσε την προσευχή του. Γιατί έκανε κομποσκήνη εκείνη την ώρα και έπιασε την προσευχή του γέροντά του, ο οποίος ήταν μέσα στο χιόνι και σχεδόν απελπισμένος για τη σωτηρία του, επικαλείται το Θεό και φώναζε στα καλογέρια του. Ήταν νεαρός τότε, ο μοναχός, ίσως και δόκιμος, ο Χατζηγιώργης, και πήγε στον δεύτερο, θα λέγαμε, που ήταν μετά το γέροντα στο κελί του. Και του λέει, «Πάτερ, ο γέροντας κινδυνεύει. Άκουσα τη φωνή του να μας φωνάζει. Είναι μέσα στο χιόνι και πρέπει να πάμε να το βοηθήσουμε». «Άντε, κάνε τη δουλειά σου», του είπε εκείνος. «Μην ασχολείσαι με αυτά». Νόμιζε ότι ο νεαρός καλόγερος ή δόκιμος είχε φαντασιώσεις. Του λέει, «Πάτερ, κάνε και εσύ κομποσκήνη και θα ακούσεις τη φωνή του γέροντα». Και όντως έκανε κομποσκήνη και άκουσε και αυτός την προσευχή του γέροντα που φώναζε το Θεό και φώναζε και τα καλογέρια του. «Ελάτε να με βοηθήσετε». Και έτσι πήγαν και τον έσωσαν τον γέροντα, ο οποίος προσευχόμενος μέσα στο χιόνι είχε δημιουργήσει έναν λάκκο, έτσι μια γούβα, και γύρω-γύρω από αυτόν είχε λιώσει το χιόνι. Και καθόταν ο γέροντας ο καημένος εκεί μέσα στο λάκκο αυτό και περίμενε τη βοήθεια.
Πώς δηλαδή θα λέγαμε το κουμποσκήνι, η προσευχή είναι ένα πνευματικό τηλέφωνο που μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας αλλά και με το Θεό. Γι' αυτό έλεγε και ο γέροντας, θέλετε κάτι, πάρετε με πνευματικό τηλέφωνο, δηλαδή φωνάξτε με, με την προσευχή, πέστε μου τι θέλετε και εγώ θα το ακούσω. Άλλη φορά πάλι είπε, όταν φύγω από αυτή τη ζωή και με χρειάζεστε, φωνάξτε με και εγώ θα είμαι δίπλα σας. Να, επαδά. Και έδειξε με το χέρι τη διπλανή θέση μας. Υπάρχει και ένα θαυμαστό περιστατικό με ένα πνευματικό παιδί του που πήρε τηλέφωνο στο γέροντα. Το σήκωσε ο γέροντας κανονικά, το απάντησε στις ερωτήσεις του και κλείνοντας του λέει μη με ξαναπάρεις γιατί έχω πεθάνει. Ήτανε πεθαμένος και όμως απάντησε στο τηλέφωνο. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πως η χάρη του Θεού λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία και δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ενεργός η Θεία Χάρις. Ούτε ακόμα και αυτός ο θάνατος δεν είναι εμπόδιο. Μάλιστα όταν ο άνθρωπος χωρίζεται από το σώμα, τότε βιώνει πιο έντονα την ενότητα με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Γέροντας, όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας. Γιατί δεν θα υπάρχει το εμπόδιο του σώματος. Έτσι η ψυχή είναι πιο ελεύθερη. Στην Εκκλησία υπάρχει επικοινωνία και με τους κεκοιμημένους, όταν βέβαια θέλει ο Θεός. Σύμφωνα με περιστατικό που διηγείται πνευματικό παιδί του Γέροντα, του Άγιου Πορφυρίου, επιβεβαιώνεται το γεγονός της επικοινωνίας των ζώντων με τους κεκοιμένους, εάν βέβαια το θέλει ο Θεός. Υπάρχει σε ένα από τα βιβλία που αφορούν στον Άγιο Πορφύριο. Ο πατήρ Πορφύριος είχε και το χάρισμα της αγάπης και της κοινωνίας με τα μέλη της θριαμβεύουσας Εκκλησίας, με τους δικαίους δηλαδή που έχουν κοιμηθεί. Όποιος ζει οργανικά ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία, κοινωνεί με όλα τα μέλη της, όπου και αν βρίσκονται αυτά, διότι βιώνει την κοινωνία και ένωση με τον Χριστό. Για τους ανθρώπους του Θεού, δίδασκε ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Κάποιο πνευματικό του παιδί, είναι και χαριτωμένο αυτό που θα πούμε, είχε πάει με ευλογία του στην Αμερική και εκεί θα εργαζόταν ιεραποστολικά. Ο Άγιος Πορφύριος του είχε πει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις και την προσευχή σου και τον κανόνα σου, τον καθημερινό, για να έχεις ευδοκίμηση στην ιεραποστολική σου προσπάθεια. Εκείνος όμως, ιερεύς ήταν, δεν το πρόσεξε τόσο πολύ αυτό και δυσκολευόταν να ξυπνήσει το πρωί να κάνει την ακολουθία του, τον κανόνα του. Και ο Άγιος Γέροντας το είδε αυτό και σε μια επικοινωνία που είχαν του το είπε ότι πρέπει να το κάνεις. Και εκείνος παραπονέθηκε ότι δεν μπορεί να ξυπνήσει. Και τότε άκουσαν, του είπε ο Άγιος, θα έρχομαι εγώ να σε ξυπνάω. Και πράγματι ένα πρωί που πάλι τον είχε πάρει ο ύπνος εκεί στην Αμερική, αισθάνθηκε σκούντιμα και ξύπνησε και μάλιστα είδε και την πόρτα του διαμερίσματός του ανοιχτή. Και μετά σε επικοινωνία που είχαν, του είπε ο Γέροντας, το κατάλαβε λέει, που ήρθα και άφησε και την πόρτα σου ανοιχτή. Όποιος λοιπόν ζει έτσι σωστά μέσα στην Εκκλησία, βιώνει και τέτοιες καταστάσεις. Όταν κάποτε ο Άγιος Πορφύριος είχε αρρωστήσει βαριά, οι γιατροί προβληματιζόντουσαν αν έπρεπε να τον κατεβάσουν στην Αθήνα ή όχι. Ο γέροντας δεν ήθελε και όπως διηγείται πνευματικό του παιδί έλεγε ότι θα πεθάνει από το καυσαέριο και από την ταλαιπωρία, την ψυχική ταλαιπωρία μέσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί προβληματιζόντουσαν.
Τότε τηλεφώνησε εκ μέρους του πατρός Σοφρονίου του Έσεξ ένας μοναχός και είπε ότι ο γέροντας Σοφρόνιος λέει «Επουδενή να κάνετε κάτι το οποίο δεν θέλει ο γέροντας Πορφύριος». Πού το ήξερε ο Άγιος Σοφρόνιος? Τον πληροφόρησε το πνεύμα του Άγιο ότι συμβαίνει αυτό και αυτό με τον Άγιο Πορφύριο. Και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να τηλεφωνήσει και να δώσει αυτές τις οδηγίες. «Επουδενή να κάνετε κάτι που δεν θέλει ο γέροντας». «Ο γέροντας Πορφύριος είναι», είπε επιλέξει ο Άγιος Σοφρόνιος, «ένα ασκή γεμάτο από Άγιο Πνεύμα. Και ό,τι σας λέει, αυτό πρέπει να κάνετε». Έτσι, ο γέροντας Πορφύριος δεν κατέβηκε στην Αθήνα και σιγά σιγά με τις οδηγίες που ο ίδιος μας έδινε για τη θεραπεία του, έγινε καλά. Ο πατήρ Σοφρόνιος επικοινωνούσε πνευματικά με τον Άγιο Πορφύριο, αν και βρισκόταν στην Αγγλία χιλιόμετρα μακριά. Πρέπει να πούμε και το εξής, ότι είμαστε στην πραγματικότητα όχι εκεί που είναι το σώμα μας, αλλά εκεί που είναι ο νους μας. Βλέπουμε εντός αγωγικών ο ένας τον άλλο ανάλογα με την καθαρότητα που έχουμε. Αυτά επιβεβαιώνονται από πολλά περιστατικά που σχετίζονται με τον Άγιο Πορφύριο. Δεν είμαστε εκεί που είναι το σώμα μας, αλλά εκεί που είναι ο νους μας. Είναι γνωστό και το περιστατικό με έναν προηγούμενο, ο οποίος ήταν σωματικά μεν στον Εσπερινό, αλλά με το νου του ήταν κάπου αλλού. Και ο ιερέας που ήταν διορατικός δεν τον θυμίασε. Μετά αυτός έκανε παράπονα. «Γιατί, παπά μου, δεν με θυμίασες?» Λέει, «Δεν σε είδα». «Μα πώς δεν με είδες?» Λέει, «Μέσα στον Εσπερινό, στην εκκλησία ήμουνα». «Δεν ξέρω», λέει, «δεν σε είδα». Οι άλλοι του είπανε, «Για σκέψου», λέει, «πού ήταν ο νου σου?» Και τότε ομολόγησε ότι ο νους μου δεν ήταν στον Εσπερινό, ήταν σε ένα μετόχι. Γι' αυτό, λέει, «δεν σε είδε ο παπάς». Γιατί έβλεπε με τα μάτια της ψυχής ότι απουσίαζες. Ενώ αντίθετα ο Άγιος Νεκτάριος έβλεπε μέσα στην εκκλησία μια δόκιμη μοναχή, η οποία ήταν στο βουνό και έβοσκε τα πρόβατα της μονής. Είχε και λογισμούς μάλιστα, γιατί ήθελε να είναι στην εκκλησία. Και ο Άγιος της είπε ότι «εγώ, παιδί μου, σε βλέπω μέσα στην εκκλησία». Γιατί ακριβώς ο νους της ήταν εκεί, ήταν στην προσευχή, παρόλο που σωματικά ήταν στο βουνό και έβοσκε τα πρόβατα. Επομένως, είμαστε εκεί που είναι ο νους μας. Γι' αυτό οι Άγιοι λέγανε «νουν τηρούμεν», δηλαδή προσέχουμε το νου μας. Προσευχή που δεν έχει συγκεντρωμένο το νου στο Θεό δεν είναι προσευχή. Στο σώμα του Χριστού, επομένως, υπάρχει αυτή η κοινωνία μεταξύ μας. Υπάρχει αυτή η αλληλοπληροφόρηση και η αλληλοπεριχώρηση. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και μία μετάβαση και μετακίνηση για το Αγίου Πνεύματος από το ένα σημείο στο άλλο. Η συμπροσευχή μπορεί να γίνεται ενώ τα σώματα βρίσκονται σε απόσταση. Οι ψυχές όμως να είναι μαζί. Γιατί είπαμε, στην πραγματικότητα είμαστε εκεί που είναι ο νους μας, όχι που είναι το σώμα μας. Υπάρχει στην Εκκλησία το φαινόμενο και το γεγονός και το χάρισμα, θα μπορούσαμε να πούμε, της αρπαγής. Ο γέροντας διηγείται πνευματικό του παιδί, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, αγαπούσε πολύ το μοναστήρι του Έσεξ στην Αγγλία. Πολλές φορές πήγαινε εντός αγωγικών εκεί εμπνεύματι, ενώ σωματικά ποτέ δεν είχε πάει στην Αγγλία. Και συμπροσήφιωτο με τους αδερφούς που ήταν εκεί. Κάποτε έλεγε σε πνευματικό του παιδί για αυτό το εκκλησάκι στο παλιό κτίριο του μοναστηριού του Έσεξ. «Είναι σκοτεινό έτσι, κατανυκτικό. Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω εγώ εκεί την ώρα που κάνω ακολουθία το πρωί, το βράδυ και να προσεύχομαι μαζί τους». Πήγαινε δηλαδή, μετέβαινε πνευματικό το τρόπο, ένα Αγίο Πνεύματι, και συμπροσευχότανε με τους αδελφούς εκεί στο Έσεξ, ενώ το σώμα του ήταν εκεί που ήταν. Στην Εκκλησία
είναι δυνατόν να έχουμε και αίσθηση σωματικής παρουσίας του άλλου που βρίσκεται μακριά μας. Η Εκκλησία είναι σώμα και ο καθένας μας είναι κυταρό του. Όπως υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κυτάρων που συναπαρτίζουν το ίδιο σώμα, έτσι υπάρχουν διάφορες μορφές επικοινωνίας μεταξύ των μελών μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ένας χαρισματικός τρόπος επικοινωνίας των μελών είναι η μετάβαση και η αρπαγή. Έτσι, ανάλογο μαρτυρείται και με τον Άγιο Ιάκωβο, τον Ενεβία, ο οποίος πάλι εν Αγίω Πνεύματι συναντιόταν με τον Άγιο Πορφύριο. Ενώ δεν πήγαινε σωματικά ο Άγιος Πορφύριος στη Μονή του Θείου Δαβίδ, που ήταν ο Άγιος Ιάκωβος, όμως πνευματικό τον τρόπο συναντιόντουσαν σε ένα εκκλησάκι που είναι λίγο παραέξω από την πύλη της Μονής και συνομιλούσαν. Ο γέροντας είχε ιδιαίτερα πάρει τη δυνατότητα, παύλα χάρισμα, από το Θεό της μετάβασης και της αρπαγής. Σύμφωνα με μαρτυρία πνευματικού του παιδιού, ιερομονάχου που ζούσε στην Αμερική, ο Άγιος Πορφύριος τον επισκεπτόταν συχνά εμπνεύματι εκεί που έμενε, δηλαδή στο σπίτι του στην Αμερική. Υπάρχουν και πολλά άλλα ανάλογα περιστατικά μεταβάσεως και αρπαγής. Αν θέλει κανείς περισσότερα, υπάρχει κάποιος λογισμός ότι όλα αυτά είναι απίστευτα και που τα βρίσκουμε, μπορώ να του δώσω και τη βιβλιογραφία και τα βιβλία. Όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα στο βιβλίο μας «Το μυστήριο της Εκκλησίας κατά τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο». Και εκεί υπάρχει όλη αυτή η βιβλιογραφία και οι παραπομπές σε κάθε περιστατικό που λέμε και σε ποιο βιβλίο υπάρχουν. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία, ηγευόμαστε τα δώρα του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή, τα ποικίλα χαρίσματα. Εφόσον φυσικά εννοείται ζούμε σωστά, έτσι ζούμε ορθόδοξα και πιστεύουμε ορθόδοξα, γευόμαστε τη χάρη και τα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει και αγιάζει κάθε ζωντανό κύτταρο του σώματος του Χριστού. Θα λέγαμε ότι είναι η ψυχή του σώματος, το Πνεύμα του Άγιου. Αυτό διανέμει και τα διάφορα χαρίσματά του, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά με βάση τον Απόστολο Παύλο. Τα χαρίσματα δίδονται σε αυτούς που δεν τα ζητούν. Δεν πρέπει να ζητάμε χαρίσματα. Δίδονται στους ταπεινόφρονες, σε αυτούς που δεν θεωρούν τον εαυτό τους άξιο για αυτά. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας από αυτούς. Δεν ήθελε χαρίσματα, όπως και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, «Δεν θέλω τίποτε, μόνο να προσεύχεστε να μου δίνει ο Θεός καλή μετάνοια, τίποτα άλλο». Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, «Ο Γεροδημάς μου μετέδωσε το χάρισμα της ευχής και το διορατικό». Γιατί και η ευχή, η αδιάλυτη προσευχή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, είναι και αυτό χάρισμα, είναι δώρο του Θεού. Αλλά βέβαια δίνεται στους δεκτικούς, αυτούς που αγωνίζονται, που προσπαθούν, αλλά και που δεν θεωρούν τον εαυτό τους άξιο να έχουν αυτό το χάρισμα. Δηλαδή στους ταπεινούς. Γιατί διδόνται τα χαρίσματα? Για λόγους θεραπευτικούς των μελών του εκκλησιαστικού σώματος. Γιατί η εκκλησία τι είναι παρά ένα θεραπευτήριο, ένας τόπος όπου ο άνθρωπος αποβάλλει τα πάθη του, καθαρίζεται και φωτίζεται. Θεραπεύεται πνευματικά δηλαδή και γίνεται άξιος της Βασιλείας του Θεού. Το χάρισμα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μου το έδωσε ο Θεός για να γίνω καλός. Ενώ ένας άνθρωπος επιπόλαιος, αν του δώσει ο Θεός κάποιο χάρισμα, τι θα πει? Βέβαια, το άξιζα. Τόσο αγώνα έχω κάνει, να μην έχω και ένα χάρισμα. Δηλαδή θα υπερηφανευόταν ότι το χάρισμα το πήρε εξαιτίας του αγώνα που έκανε και ότι το άξιζε. Ο Άγιος Πορφύριος λέει, μου το έδωσε ο Θεός για να με φιλοτιμήσει να γίνω καλός. Δεν το άξιζα το χάρισμα. Αλλά ο Θεός από την άπειρη αγάπη του μου το έδωσε για να διορθωθώ. Βλέπετε πόσο ταπεινός ήταν. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι πολλοί, ακριβώς επειδή δεν είχαν την πνευματική κατάσταση την κατάλληλη,
πήραν κάποια χαρίσματα από το Θεό, ίσως και γιατί επέμεναν και τα ζητούσαν επίμονα, και μετά τα έχασαν. Γιατί ακριβώς εκείνο που φυλάει τα χαρίσματα είναι η ταπεινοφροσύνη. Αν ο χαρισματούχος δεν έχει ταπεινοφροσύνη, τα χάνει τα χαρίσματά του. Η ευωδία του Αγίου Πνεύματος, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι πνεύμα ευώδες, ενώ το πνεύμα το πονηρό είναι δυσώδες. Έτσι, ο διάβολος βρωμάει. Γι' αυτό και βλέπετε και οι αβάφτιστοι άνθρωποι έχουν μια δυσοσμία. Ενώ οι άνθρωποι βαφτισμένοι δεν την έχουν αυτή τη δυσοσμία. Έτσι, γιατί έχουν πάρει το Πνεύμα του Άγιου. Η ευωδία του Αγίου Πνεύματος γίνεται αντιληπτή από όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτά όμως που είναι ζωντανά. Γι' αυτό λέμε μέλη της Εκκλησίας και εννοούμε ζωντανά μέλη. Όχι άνθρωποι που έχουν απενεργοποιήσει τη Θεία Χάρη λόγω πολλών αμαρτιών και παθών για τις οποίες δεν μετανοούν και για τα πάθη για τα οποία δεν διορθώνονται. Τότε μπορεί να είναι βαφτισμένοι, αλλά η χάρις είναι απενεργοποιημένη. Οπότε δεν λειτουργούν ή μάλλον δεν υπάρχουν καν, ή και αν υπάρχουν δεν λειτουργούν τα πνευματικά αισθητήρια. Και ο άνθρωπος δεν αισθάνεται πνευματικά. Ούτε αισθάνεται την πτώση του, νομίζει ότι όλα πάνε καλά, ούτε ζει αυτά τα οποία απαριθμίσαμε προηγουμένως που ζούσε ο Άγιος μαζί με τα πνευματικά του παιδιά. Ένας που έχει ενεργό τη Θεία Χάρη αισθάνεται και αυτή την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι είχαν πάει στο Άγιον Όρος και όπως γνωρίζετε όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος από τους άνδρες προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα. Συνήθως τον Εσπερινό ή στο Απόδειπνο μετά το τέλος του Εσπερινού. Οι πατέρες όπου πάμε μας βγάζουν τα Άγια Λείψανα του μοναστηριού για προσκύνηση. Και πολλά από αυτά ευωδιάζουν. Κάποια ομάδα είχε πάει εκεί και άλλοι αισθανόντουσαν, άλλοι δεν αισθανόντουσαν τίποτε από την ευωδία αυτή. Πού οφείλεται αυτό? Ακριβώς το ότι δεν είναι όλοι στην ίδια πνευματική κατάσταση. Άνθρωποι που δεν έχουν εξομολογηθεί, δεν έχουν μετανοήσει, έχουν απενεργοποιημένα τα πνευματικά αισθητήρια και δεν αισθάνονται αυτή την ευωδία. Άνθρωποι που εξομολογούνται, που έχουν ενεργό τη Θεία Χάρη, αισθάνονται και αυτή την ευωδία των Αγίων Λειψάνων. Η ευωδία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή σε αυτούς που ζούμε στην Εκκλησία με υπακοή, με σωστή ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό και με τέλεια αυταπάρνηση, όπως μας θέλει ο Θεός. Η αυταπάρνηση δεν είναι μόνο για τους μοναχούς και η αφιέρωση, αλλά για όλους. Γι' αυτό βλέπετε στο βάπτισμα μας κάνουν και τριχοκουρία, όπως γίνεται και στην μοναχική κουρά. Δηλαδή, με το βάπτισμα ο άνθρωπος αφιερώνεται στο Θεό, ανήκει στο Θεό. Όταν ζούμε λοιπόν έτσι, αφιερωμένοι στο Θεό, που σημαίνει τηρούμε τις εντολές του Θεού όλες και όχι κατά επιλογή, τότε αισθανόμαστε και αυτή την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Αναπτύσσονται τότε ή μάλλον ενεργοποιούνται τα πνευματικά αισθητήρια που ήδη έχει λάβει ο βαφτισμένος με το Άγιο Βάφτισμα. Η μετάνοια, η ειλικρινής μετάνοια, απομακρύνει ό,τι μέχρι τότε εμπόδιζε αυτά τα πνευματικά αισθητήρια να λειτουργήσουν. Γιατί δυστυχώς όλοι μετά από το βάφτισμα που το δεχθήκαμε σε νηπιακή ηλικία, μολύναμε το βάφτισμα και απενεργοποίησαμε τη χάρη. Όταν λοιπόν υπάρξει αληθινή μετάνοια, επανενεργοποιείται η Θεία Χάρις και τα πνευματικά αισθητήρια. Η άκτιστη θεοποιός Θεία Χάρις εμπλουτίζει το σώμα και την ψυχή των βεβαπτισμένων, μεταμορφώνοντας τα αισθητήριά τους και τα εξωτερικά αισθητήρια, τα μάτια, τα αυτιά, ώστε να μπορούν πλέον να βλέπουν, να ακούνε και να αισθάνονται τη Θεία Χάρη, το άξιστο φως του Θεού, το πνευματικό κόσμο. Αυτό συνέβη και στον Γέροντα, στον Άγιο Πορφύριο, όταν ήταν ακόμα πάρα πολύ νέος. Άνοιξαν δηλαδή τα πνευματικά του αισθητήρια, αλλά και με τα σωματικά αισθητήρια έβλεπε το Θεό και τη Θεία Χάρη. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η ευωδία του Αγίου Πνεύματος,
η οποία γίνεται αισθητή από αυτούς που εκείνος ο Θεός δηλαδή θέλει και κρίνει ότι θα ωφεληθούν από αυτό. Ο Άγιος Πορφύριος ευωδίαζε γιατί είχε ενεργό μέσα του το Πνεύμα του Άγιου και πάρα πολλοί Άγιοι, είναι μαρτυρημένο αυτό, πρώτου θανάτου τους ευωδίαζαν, ευωδίαζε το σώμα τους. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που ευωδιάζουν, γιατί ακριβώς έχουν καθαριστεί και έχουν γίνει κατοικητήρια του Θεού. Με την υπομονή που δείχνουν στις δοκιμασίες και με την αγιότητα που έχουν. Η ευωδία που εξέπεμπε ο Άγιος Πορφύριος ήταν αγιοπνευματική ενέργεια, σύμφωνα με το λόγο της Αγίας Γραφής. Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό, εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης. Είμαστε ευωδία Χριστού, εξαιτίας του Θεού και για χάρη του Θεού και λαμβάνοντας αυτό το δώρο από το Θεό και για αυτούς που σώζονται και για αυτούς που χάνονται. Αλλά βέβαια αυτή η ευωδία, αυτή η χάρις, αυτή η ενέργεια που είναι φανερή στους Αγίους, σε αυτούς που σώζονται λειτουργεί ως κάτι που τους εφραίνει και τους αγιάζει έτη και έτη, ενώ σε αυτούς που δεν πιστεύουν, που απόλυνται, που χάνονται, λειτουργεί ως ένα επιπλέον κολαστήριο, ως μια επιπλέον αιτία κολάσεως. Γιατί ακριβώς του δίνει ο Θεός μια εμπειρία της Θείας Χάρης και αυτοί δεν τη δέχονται, την απορρίπτουν. Βλέπουν ολοζώντανο το θαύμα και την παρουσία του Θεού και κλείνουν τα μάτια τους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη με την Ανάσταση του Λαζάρου. 4 ημέρες νεκρός. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όχι μόνο δεν πίστεψαν, όπως θα περίμενε κανείς και όπως έλεγε και ο πλούσιος αυτός, ο ανόητος, ο καημένος που ήταν στην κόλαση και έλεγε στον Αβραάμ, στον Άγιο Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο στα αδέρφια μου να μην έρθουν και αυτοί εδώ που είμαι εγώ. Και του λέει, αφού δεν ακούνε τους ιερείς, δεν ακούνε τον νόμο, τους προφήτες και να αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς, δεν πρόκειται να πιστέψουν. Και αυτό επιβεβαιώνεται από το περιστατικό με την νεκρανάσταση του Λαζάρου. Όχι μόνο δεν πίστεψαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όταν ανέστησε ο Κύριος τον Λάζαρο, αλλά έκανα λέει συμβούλιο και ήθελαν να φωνεύσουν μαζί με τον Χριστό και τον Λάζαρο. Βλέπουμε λοιπόν το ίδιο γεγονός, η φανέρωση του Θεού στους ανθρώπους λειτουργεί στους καλοδιάθετους, στους καλοπροαίρετους, αγιαστικά και στους κακοπροαίρετους και διεφθαρμένους κολαστικά. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος, δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, να χωρίσω πατέρα από γιο, μητέρα από κόρη. Και γι' αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήττει και να μας παραξενεύει και να μας στενοχωρεί το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε σχεδόν με κανέναν. Γιατί άλλα λέμε και άλλα λένε. Άλλα πιστεύουμε και άλλα πιστεύουν. Επομένως είναι αναγκαίος ο χωρισμός. Δεν δικαιολογείται ούτε να στενοχωριόμαστε, ούτε πολύ περισσότερο να συμβιβαζόμαστε. Για να μη στενοχωριόνται αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν στον Χριστό. Κάθε άλλο. Εμείς ακολουθούμε τον Χριστό και όποιος θέλει να είναι μαζί μας, ας είναι. Να είναι μαζί με τον Χριστό δηλαδή. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Χριστό για να είμαστε μαζί με αυτούς. Τάχατες από αγάπη, όπως λένε αυτοί, αλλά αυτή δεν είναι αγάπη. Αυτή είναι το αντίθετο της αγάπης, γιατί η αληθινή αγάπη είναι η αγάπη εν Χριστώ. Η αγάπη δηλαδή που έχει μέσα της την αλήθεια για τον Χριστό και για την πίστη και για την ζωή. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου, τα χαρίσματα του Θεού δίδονται μόνο εντός της Εκκλησίας και μάλιστα στους υπάκους. Έλεγε χαρακτηριστικά, έγινα ξύπνιος, γρήγορος, πιο γερός στο σώμα και στην ψυχή, όταν πήρε τη χάρη από τον γέροντα Δημά, που έλεγε, μου ακτινοβόλησε τη χάρη που είχε. Και το χάρισμα το προορατικό μου δόθηκε από τον Θεό εξαιτίας της υπακοής.
Όχι εξαιτίας της προσευχής ή εξαιτίας των μετανοιών, εξαιτίας της νηστείας, εξαιτίας της υπακοής. Γιατί αυτό είναι η πιο μεγάλη θυσία και το πιο ευάρεστο στο Θεό. Το να αρνείται κανείς το θέλημά του και να κάνει το θέλημα του Θεού σε κάθε στιγμή. Και αυτό εκφράζεται μέσω της υπακοής του πνευματικού μας Πατέρα. Έκανε, όπως έλεγε, άκρα υπακοή στους γεροντάδες του, αλλά και χαρούμενη υπακοή. Δηλαδή όχι αναγκαστικά, σαν ένα στρατιώτης του Χίτλερ, ας πούμε, που θέλει δεν θέλει θα υποταχθεί, αλλά με χαρά, έχοντας συνείδηση του τι κάνει. Αγάπησε επίσης με μια φοβερή ένταση τον Θεό. Γι' αυτό και γέμισε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είχε τα δύο χαρακτηριστικά, έτσι, με τα οποία κανείς πιάνει επαφή με το Θεό. Τη συχνότητα του Θεού, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δηλαδή ταπείνωση, που φανερωνόταν ως υπακοή, και αγάπη στον Χριστό. Αυτά τα δύο είναι τα αναγκαία και τα απαραίτητα για να κοινωνήσουμε με το Θεό και με τα χαρίσματά Του. Γέμισε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έτσι. Και σήμερα το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργό. Αναζητεί ανθρώπους δεκτικούς για να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί θα λέγαμε. Και οι δεκτικοί είναι οι ταπεινοί. Ταπεινοί είναι όσοι υπακούν. Ο Άγιος Πορφύριος επιβεβαιώνει με τη ζωή του τον Άγιο Ιωάννη του Σιναίτη που γράφει στην ουρανοδρόμο κλίμακα. Εξ υπακοής ταπείνωση. Απ' την υπακοή έρχεται η ταπείνωση. Εκ ταπεινώσεως διάκρισης. Από την ταπείνωση έρχεται η διάκριση. Να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να διακρίνει σε κάθε στιγμή τι πρέπει να κάνει. Τι είναι το θέλημα του Θεού. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση. Εκ διακρίσεως διόρασης. Και από τη διάκριση έρχεται το χάρισμα της διοράσεως. Να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να βλέπει τις σκέψεις, τις διαθέσεις, την ψυχή του άλλου. Εκ δε ταύτης πρόρασης και από τη διόραση έρχεται και η πρόραση. Να προβλέπει, να πρόωρα, έτσι, το μέλλον. Ο Όσιος Άγιος Πορφύριος αξιώθηκε και του διορατικού και του προορατικού χαρίσματος. Σε μία περίσταση προγνώρισε επερχόμενο θάνατο και προετοίμασε κατάλληλα το πνευματικό του παιδί που επρόκειτο να κοιμηθεί. Για το διορατικό του χάρισμα που του δόθηκε σε πολύ νεαρά ηλικία έλεγε πρώτον ότι δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη. Δεν μπορεί να το σπουδάσεις δηλαδή σε κάποια σχολή στο πανεπιστήμιο ούτε να το μάθεις όπως μαθαίνεις μια τέχνη. Είναι χάρις, είναι δώρο δηλαδή του Θεού. Δεύτερον, η Θεία Χάρις δεν λαθάνει ποτέ. Δεν κάνει ποτέ λάθος. Ο διορατικός, που έχει δηλαδή αληθινά διορατικό χάρισμα, γιατί υπάρχει και ψεύτο διόραση, έτσι, δαιμονική διόραση, εκεί γίνονται λάθη. Αλλά όταν υπάρχει αληθινή διόραση από το Θεό, εκεί δεν υπάρχει λάθος. Κάποτε ο Άγιος Πορφύριος είχε πει σε μια κυρία, η οποία είχε πονόδοντο, και έλεγε ότι πονάω από τη μία πλευρά του στόματος. Της έλεγε, όχι, δεν είναι από εκεί, είναι από την άλλη πλευρά. Και μετά πήγε, ας πούμε, η κυρία αυτή στον γιατρό και ο γιατρός το επιβεβαίωσε. Γινόταν αντανάκλαση του πόνου. Είναι ένα φαινόμενο που το γνωρίζουν οι γιατροί. Και έλεγε με αφορμή αυτό το περιστατικό ο Άγιος, ότι, γιατί κάποιος του είπε, πώς γέροντα είσαι βέβαιος ότι αυτά που έχεις τα χαρίσματα είναι από το Θεό και δεν είναι από το διάβολο. Και του είπε αυτό το πράγμα, ότι το πνεύμα το Άγιο δεν κάνει ποτέ λάθος. Τρίτον, όταν ενεργεί η Θεία Χάρις, ο άνθρωπος πλημμυρίζει χαρά. Αλλά αυτή τη χαρά πρέπει να τη διακρίνουμε από την ψεύτικη χαρά, την απομίμηση χαράς που προσφέρει το κακό σε αυτόν που το διαπράττει. Έτσι και ο διεφθαρμένος άνθρωπος όταν αμαρτάνει έχει μια χαρά, αλλά άγρια χαρά.
δαιμονική χαρά όταν κάνει το κακό. Σε καμιά περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό όταν ο άνθρωπος έχει τη Θεία Χάρη ενεργό, όταν έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι το διορατικό χάρισμα. Τέταρτον, ο άνθρωπος που έχει τη Θεία Χάρη δεν σκέφτεται ποτέ να τη χρησιμοποιήσει όπως αυτός θέλει, αλλά είναι ενεργή αυτή η Θεία Χάρη στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος ενεργεί όπως η Θεία Χάρη του υποδεικνύει, όχι όπως θέλει αυτός. Πήγαιναν κάποιοι στον Άγιο Πορφύριο και του λέγανε να χρησιμοποιήσει το χάρισμά του για να βρει χρήματα, κρυμμένους θησαυρούς για παράδειγμα. Έτσι, αλλά ο Άγιος πολλές φορές έλεγε ότι δεν μου το επιτρέπει η Θεία Χάρη αυτό, ούτε να χρησιμοποιήσω έτσι το χάρισμα ή να μιλήσω. Πολλές φορές το αποκάλυπτε ο Θεός κάποια πράγματα, αλλά δεν το επέτρεπε να τα πει στους άλλους. Τα ήξερε μόνο ο ίδιος. Ενεργούσε πάντα με την έμπνευση και με υπακοή στη Θεία Χάρη που του έδινε τα χαρίσματα τα διάφορα, με υπακοή στο Θεό δηλαδή, και όπως του υπεδείκνυε η Θεία Χάρη, έτσι ενεργούσε. Και πέμπτον, έλεγε ο Άγιος, για να ενεργήσει η Θεία Χάρη μέσω ενός ανθρώπου, πρέπει αυτός να έχει την Αγία Ταπείνωση. Γιατί υπάρχει και αρρωστημένη ταπείνωση, ψευτοταπείνωση. Μια ταπεινολογία, για παράδειγμα, η οποία όμως στο βάθος είναι κρυμμένος εγωισμός. Όταν υπάρχει αληθινή ταπείνωση, τότε ενεργεί η Θεία Χάρη στον άνθρωπο. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να βρίσκεται στην κατάλληλη πνευματική κατάσταση. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι η πρωτοβουλία ανήκει στη Θεία Χάρη, την οποία επικαλείται ο χριστιανός με την προσευχή. Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η προσευχή δεν είναι απαιτητική. Δεν μπορείς να απαιτήσεις κάτι από τον Θεό, να αναγκάσεις τον Θεό, να εκβιάσεις τον Θεό, να παραβιάσεις, θα λέγαμε, το θέλημα του Θεού ή να εκβιάσεις και να αναγκάσεις τον Θεό να κάνει αυτό που εσύ θέλεις. Στο Θεό πηγαίνουμε ως οικέτες, ως δούλοι και αποθέτουμε όλη μας τη ζωή στην αγάπη του Χριστού μας. Μέσα στο σώμα του Χριστού υπάρχει μεγάλη ποικιλία χαρισμάτων, τα οποία δίδονται από τον διανομέα των χαρισμάτων, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα, στα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Και ένα τέτοιο μέλος, με πάρα πολλά χαρίσματα, ήταν και ο Άγιος Πορφύριος. Δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε την άλλη φορά, με τα πολλά χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, τα οποία βέβαια μας δίνουν μία ιδέα για το πώς λειτουργεί το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Για το τι μπορεί ο κάθε πιστός να ζήσει, εάν ζήσει αληθινά ως μέλος του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Αυτά που είναι πολύ σπάνια στις μέρες μας, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, στους πρώτους αιώνες, ήταν πάρα πολύ κοινά σε πάρα πολλούς χριστιανούς. Γι' αυτό και έχουμε και τόσα πολλά αυταρτά Άγια Λείψανα και τόσους πολλούς Αγίους στους πρώτους αιώνες και τόσα πολλά θαυμαστά περιστατικά, γιατί οι άνθρωποι τότε αγωνιζόντουσαν πάρα πολύ πνευματικά. Σήμερα έχουμε πέσει σε ραθυμία, σε αμέλεια, σε ακιδεία και γι' αυτό ακριβώς και δεν βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις πάρα πολύ σπάνια και πολύ λίγοι άνθρωποι. Γιατί οι πλήστοι, όπως έλεγε και ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, είμαστε σε μια κατάσταση ακιδείας, αμέλειας δηλαδή, πνευματικής. Και επομένως δεν έχουμε ενεργά τα πνευματικά μας αισθητήρια και δεν ζούμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση, αυτή την ένωση, αυτή την αλληλοσυμπλήρωση και θα λέγαμε τον αλληλοεπηρεασμό, ο ένας να επηρεάζει τον άλλο και να βοηθάει τον άλλο πνευματικά και να κοινωνεί ο ένας στα χαρίσματα του άλλου. Αλλά από μας εξαρτάται πόσο θα εργαστούμε πνευματικά για να γινόμαστε κοινωνία αυτών όλων.
των υπέροχων δωρεών του Θεού μας.